μέσα στη ζωή και στην ιστορία του ανθρώπου βλέπουμε ορισμένες φάσεις σχετικά με τη σχέση του με το Θεό. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωσή του και τον τοποθέτησε στον Παράδεισο να ζει εκεί χαρούμενος και ευτυχισμένος με κοινωνία με το Θεό. Ο άνθρωπος όμως αντί να ακολουθήσει του Θεού τον νόμο και την εντολή υπήκουσε εις του διαβόλου τον πειρασμό και έτσι παρέβει και το θέλημα του Θεού και έκανε μία ανταρσία εναντίον του δημιουργού του. Και όπως ξέρουμε κάθε παράβαση και παρακοή και ανταρσία λαμβάνει ένδικον αποδοσία, τιμωρείται δηλαδή. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στον Παράδεισο με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος αφού παρέβει την εντολή του Θεού έπρεπε να υποστεί και την τιμωρία της απομακρύσεως από το θέλημα, από την κοινωνία του με το Θεό. Και αυτό ήταν συνέπεια της αμαρτίας. Και οδηγείται ο άνθρωπος ενώ θα μπορούσε να ζήσει αιώνια όπως ο Θεός, λόγω της αμαρτίας του οδηγήθηκε στον θάνατο. Αφού ξέρουμε ακριβώς από την Αγία Γραφή που λέει τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος. Εδώ όμως βλέπουμε το μεγαλείο της αγάπης του Θεού και της ασπαχνίας του. Τη στιγμή που εξαγγέλει την ποινή στους πρωτοπλάστους, στους ανθρώπους και τους απομακρύνει από τον Παράδεισο και τη χαρά της ευδαιμονίας και της μακαριότητος, δεν είναι ποτέ δυνατόν όπως κάθε πατέρας και μητέρα να ανεχθεί αιωνίως να τιμωρείται το δημιούργημά του, το παιδί του. Γι' αυτό την ίδια την στιγμή που στην Εδέμ εξαγγέλει την καταδίκη του ανθρώπου, αυτή τη στιγμή του κλείνει και ραντεβού στη Βηθλέμ και λέει ακριβώς το γνωστό πρωτευαγγέλιο ότι θα γεννηθεί ο Υιός της Παρθένου που εννοεί τη σάρκωση του Υιού του Θεού και Λόγου του Θεού για να λυτρώσει τον άνθρωπο. Και αυτό πραγματοποιείται όταν είδε το πλήρωμα του χρόνου στην ημέρα των Χριστουγέννων. Και τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της σωτηρίας μας και επομένως είναι η γιορτή της χαράς και της αγάπης. Αυτή την αγάπη που μας έδωσε ο Θεός μας παρήγγειλε να τη δίνουμε και εμείς στους ανθρώπους. Και η Εκκλησία, η οποία είναι ο διαμέσου των αιώνων παρατηνόμενος Χριστός, κάνει αυτό το έργο του Χριστού. Δηλαδή, σκορπίζει την αγάπη σε όλο τον κόσμο και ειδικά σε εκείνους που υποφέρουν. Αυτή την αγάπη θελήσαμε και εμείς να την πραγματοποιήσουμε αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και κινηθήκαμε από το ένα μέρος, προσπαθήσαμε από το άλλο, ζητιανέψαμε από παντού και επιτύχαμε να συγκεντρώσουμε ένα μεγάλο αριθμό δεμάτων και πραγμάτων τα οποία θα τα μοιράσουμε διαμέσου των εφημερίων, των ενωριών της Μητροπόλεως μας και των άλλων συνεργατών σε εκείνους που τα χρειάζονται, που έχουν ανάγκη. Γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα όλους εδώ, τους προϊσταμένους των Ιερών Ναών των Ενωριών της Τρυπόλεως, τους άλλους συνεργάτες και εθελοντές που συνδράμουν το έργο της Μητροπόλεως μας στη διακονία της αγάπης, για να παραλάβετε αυτά τα θέματα, τα οποία όπως βλέπετε είναι ποικιλόμορφα και πολυειδή. Και είναι δώρο των αδελφών μας στην Εκκλησία και δια της Εκκλησίας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη βοηθείας. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω από τις θέσεις αυτής όλους εκείνους οι οποίοι μας προσφέρανε και μας βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτή την ώρα. Πρώτα-πρώτα εσάς που είστε εδώ και θα αναλάβετε τον αγώνα για να προσπαθήσετε να φτάσουν αυτά τα δώρα σε εκείνους που τα χρειάζονται. Έπειτα ευχαριστώ σε όλους εκείνους οι οποίοι μας έδωσαν αυτά τα πράγματα. Γιατί όπως ξέρετε η Εκκλησία μας δεν έχει πόρους, δεν έχει εισοδήματα, αλλά έχει τα παιδιά της, τα οποία έχουν φιλάνθρωπη καρδιά και η φιλανθρωπία τους δίνει στην Εκκλησία για να μπορέσει η Εκκλησία να συμπαρασταθεί στα υπόλοιπα παιδιά που χρειάζονται. Εδώ έχουμε πολλούς συνδρομητές. Πρώτα-πρώτα χριστιανούς από την περιοχή μας, από τη Μητρόπολη μας, που άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, μας έδωσαν πράγματα
και συγκεντρωθεί και αυτός ο αριθμός. Έπειτα είναι η παρουσία των φιλανθρώπων αισθημάτων της τράπεζας της Alpha Bank, η οποία έκανε ένα πρόγραμμα και είπε θα βοηθήσω τη Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας με ορισμένα δέματα ώστε να φτάσουν στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να χαρούν τα Χριστούγεννα. Έπειτα μας έδωσε η Μονή του Βατοπεδίου και ευχαριστώ από εδώ και τον ηγούμενο και την αδελφότητα της Μονής του Βατοπεδίου του Αγίου Όρους, μας έστειλε κοτόπουλα να μοιράσουμε στους αδελφούς μας. Και δεν είναι η πρώτη φορά, κατά επανάληψη η Μονή Βατοπεδίου στηρίζει τη Μητρόπολη μας. Τους ευχαριστώ λοιπόν και εύχομαι να έχουν τη χαρά και τη χάρη του Χριστού. Έπειτα είναι η κοινωνική ομάδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η γνωστή με το όνομα Αλληλεγγύη. Αποστολή, όπως το διαγράφω. Αποστολή, η οποία μας έστειλε εδώ πέρα διάφορα θέματα και ευχαριστώ και τον Αρχιεπίσκοπο και τον κύριο Δήμητσα που είναι ο προϊστάμενος της Αποστολής. Τώρα τα μοναστήρια της επαρχίας μας, αλλά και φίλοι που καλλιεργούν τα κτήματα των μοναστηριών μας, έφεραν και αυτοί τα δώρα τους και θα τα μοιράσουμε στους αδελφούς μας, όπως είπα. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο παρά να ευχαριστήσω όλους εκείνους που μας συνέδραμαν και να ευχηθώ σε όλους εσάς που είστε συνεργάτες μας να έχετε τη χαρά του Χριστού και να μπορούμε πάντοτε να δίνουμε και όχι να παίρνουμε. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει «Μακάριο εστί διδώνε ή λαμβάνει». Χρόνια πολλά λοιπόν, καλά Χριστούγεννα και η χαρά του Χριστού να είναι πάντα μαζί μας.